Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλώς, καλησπέρα σας. Όσο καλός μπορεί να είναι. Θα τον παλέψουμε. Θα τον παλέψετε. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σας. Όταν αγωνίζεται κανείς πάντα είναι αισιόδοξος, γιατί έχει να κερδίσει και από αγώνες έχουμε κέρδη. Μάλιστα. Θέλω λίγο να ξεκινήσω με αυτή τη μαγική λέξη ακρίβεια, η οποία έχουμε την ενεργειακή ακρίβεια στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, ο πληθωρισμός, που ουσιαστικά ό,τι αυξήσεις και επιδόματα δόθηκαν τα εξαφάνισε, τα εξαήλωσε. Για να δούμε λοιπόν αν αυτά που λέει η κυβέρνηση έχουν βάση, ότι δηλαδή είναι εισαγόμενη η ακρίβεια η κυβέρνηση από την πλευρά της, εννοεί ότι μπορεί, και τι προτείνει το κόμμα σας, τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί στη ρίζα της η ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι και εισαγόμενη, αλλά δεν είναι το κύριο, γιατί όταν ακριβαίνει η ενέργεια, που είναι το βασικό συστατικό σε κάθε κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων, και έχει ανέβει πάρα πολύ, άρα επηρεάζει τα πάντα. Μάλιστα. Η ακρίβεια, δηλαδή η ενεργειακή κρίση και η ενεργειακή φτώχεια, έχουν αιτία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θεωρεί ότι φταίει ο υπερελιστικός πόλεμος και ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι φταίει ο Μητσοτάκης, όμως και οι δυο δεν λένε την αλήθεια. Η ακρίβεια στην ενέργεια ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο και ενισχύθηκε με τον πόλεμο. Γιατί ακρίβεινε το ρεύμα? Γιατί στο βασικό μείγμα η Ελλάδα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούσε την εγχώρια πηγή που έχουμε πλούσια, που είναι ο λιγνίτης. Mm. Από τότε που έπαψε να τη χρησιμοποιεί στο μείγμα και έβαλε τις ακριβές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το εισαγόμενο αέριο και τώρα το LNG, ορυκτό, το αμερικάνικο που είναι κερυπογόνο. Άρα αυτά τα συστατικά στο μείγμα αύξησαν κατακόρυφα το κόστος, άρα και την τιμή της ενέργειας. Και ο πόλεμος και το σταμάτημα αγοράς του φυσικού ρώσικου αερίου που ήταν φτηνότερο, άρα πυροδότησε ακρίβεια στα πάντα. Βέβαια, εδώ θα σας πει κάποιος, εντάξει, στις αναλύσεις καλή είστε στο κουκουέ, τι προτάσεις κάνετε, πώς θα χτυπήσουμε στη βάση την ακρίβεια και πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Σωστό. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εμείς σήμερα και λέμε στον ενεργειακό τομέα. Ξέρετε ότι εισάγουμε το φυσικό αέριο κυρίως από το Αλγέρι και τροφοδοτούμε και τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Η τιμή του αερίου στη Βουλγαρία είναι φτηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο ειδικός φόρος και ο ΦΠΑ. Συνεπώς, εάν καταργηθεί ο ειδικός φόρος και ο ΦΠΑ στο πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, άρα θα έχουμε και φτηνότερη ενέργεια. Ναι, αλλά βέβαια λέει η κυβέρνηση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η απελευθέρωση της ενέργειας που προώθησε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, τα λέω χρονικά, δεν βάζει τη δύναμη του καθένα, οδήγησαν στο χρηματιστήριο, στις ρήτρες αναπροσαρμογής και στην κατάργηση τη χρήση του λιγνίτη. Άρα και μάλιστα όσοι θέλουν να δούνε το λογαριασμό στο ρεύμα τους θα δούνε και ένα μεγάλο χαράτσι για τις ανανεώσιμες πηγές. Θα σας πει όμως κάποιος ότι για να πάμε σε μια πράσινη οικονομία και πιο οικολογική καθημερινότητα πρέπει να μειώσουμε το λιγνίτη. Άρα σωστά κινούμαστε προς την κατεύθυνση μείωσης. Ναι, ερχόμαστε λοιπόν να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα μείωσης της ρήπανσης του λιγνίτη. Και πραγματικά υπάρχει. Υπάρχει γιατί η τεχνολογία και η επιστήμη αναπτύσσονται και έχουν βρει πολύ καλά φίλτρα, αλλά και ειδικούς χώρους εγκλωβισμού του παραγόμενου διοξίδιου του άνθρακα και ρυπαίνει πολύ ελάχιστα. Σε σύγκριση δε με το ορυκτό, το ορυκτό υγροποιημένο αέριο το αμερικάνικο,
που ρυπαίνει πολύ πολύ περισσότερο. Συνεπώς και μάλιστα το παραγόμενο διοξίδιο άνθρακα που εγκλωβίζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην παραγωγή υδρογόνου. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι λύσεις υπάρχουν, όμως τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν τους υφέρει, γιατί δεν θα έχουν τα κέρδη, τα τρελά κέρδη που έχουν τώρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές και παραδοσιακές συντηρητικές την ίδια ρότα ακολουθούν. Και στην Ελλάδα και η αλλαγή να έχουμε στην κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει και το ΠΑΣΟΚ να έρθει και το ΜΕΡΑ25 την ίδια ενεργειακή πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Το λέω γιατί αυτό έχουν ψηφίσει. Άρα ερχόμαστε, αυτό που προτείνει το ΚΚΕ λοιπόν, είναι με σύγχρονες μεθόδους αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη που είναι σε αφθονία. Δεύτερον, την αξιοποίηση υδροηλεκτρικών έργων, τα οποία είναι ανανεώσιμα και έχεις και παραγωγή ενέργειας, αλλά χρησιμοποιείς και το νερό για να ποτίζεις ξηρικές εκτάσεις, άρα αυξάνεις την παραγωγικότητα και σε είδη διατροφής. Μάλιστα. Τρίτον, χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι όμως με τον τρόπο που γίνεται έτσι σήμερα, που καταστρέφουν δάση, που καταστρέφουν περιοχές Natura, που ανοίγουν δρόμους μέσα σε δάση, στην κυριολεξία καταστρέφουνε, αλλά με κεντρικό σχεδιασμό, έτσι όπως συμφέρει το λαό, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και χρησιμοποίηση και αξιοποίηση της γεωθερμίας, η οποία είναι πολύ αποδοτική. Συνεπώς λύσεις υπάρχουνε, όμως δεν συμφέρει στα μονοπόλια που στηρίζουν αυτές οι κυβερνήσεις και αυτά τα κόμματα. Και έρχομαι στην ακρίβεια. Ναι. Τι μπορούν να κάνουν σήμερα αντί να μας κοροϊδεύουν με το καλάθι του νοικοκυριού? Δεν είναι θετική εξέλιξη αυτή τώρα, συγγνώμη. Κοροϊδία είναι. Γιατί είναι κοροϊδία? Είναι. Γιατί? Δεν είναι τυχαίο που το καταψηφίσαμε μερικοί μέσα στη Βουλή. Ναι, γιατί είναι κοροϊδία? Γιατί ο κόσμος λέει, να ρε παιδιά μου, βάλε 50 προϊόντα που ο μέσος, ξέρω εγώ, Έλληνας με το μισθό των 1000 ευρώ μπορεί να τα αγοράσει. Ναι. Γιατί δεν καταργεί την αύξηση των τιμών. Ας πούμε στο Στάρι σήμερα αυξήθηκε η τιμή με βάση τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ότι η Ρωσία δεν συμμετέχει στην άδεια που δίνανε για τις εξαγωγές των σιτηρών από την Ουκρανία. Γιατί ναι, χρησιμοποιούσαν τους αεροδιαδρόμους για να κάνουν επίθεση στο στόλο. Με συγχωρείτε, έχει δίκιο η Ρωσία εδώ, διότι απεδείχθηκε ότι αυτό έγινε. Συμφωνώ. Δεν το λέω, αλλά αυτό πυροδότησε το χρηματιστήριο των σιτηρών, ξέρετε. Γιατί και στα σιτηρά υπάρχει χρηματιστήριο. Και μόνο με την πληροφορία ανεβοκατεβάζουν τιμές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα αυξηθεί όταν δημιουργείται έστω και με τεχνητό τρόπο ή μέσα από την πληροφορία αύξηση της τιμής. Τι θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για τη λαϊκή κατανάλωση? Γενναία κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές σε βασικά είδη πλατείας κατανάλωσης διατροφής, το ψωμί, το γάλα, τα άλευρα. Κυρία τα... Μανολάκου, μου επιτρέπετε μισό λεπτό, αν θέλετε, μια ανατελεία. Έχω ένα φίλο κροατή, τον κύριο Απόστολο, που λέει το εξής. Μπορεί να με εξηγήσει η κυρία βουλευτής του ΚΚΕ γιατί χρησιμοποιεί πάντα την έννοια λαϊκή κατανάλωση? Δηλαδή, αν δεν είναι λαϊκή κατανάλωση, δεν είναι κατανάλωση? Ναι. Είναι κατανάλωση, αλλά όταν επιλέγεις προϊόντα είναι αυτά που αγοράζουν τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε λαϊκή οικογένεια, λαϊκά νοικοκυριά κλπ. Δηλαδή εμάς, αν θέλετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ενδιαφέρεται για την αστική τάξη που έχει λεφτά να αγοράσει τα πάντα, αλλά θέλουμε ειδικά μέτρα προστασίας για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.
Άρα για αυτούς θέλουμε μέτρα προστασίας και από την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και από για τη διατροφή και για τα ενοίκια και για τη συγκοινωνία. Μάλιστα. Ελπίζω ο ακροατής μας, ο κύριος Αποστόλης, να ικανοποιήθηκε στην απάντηση. Αν δεν ικανοποιήθηκε, θα στείλει συμπληρωματική. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, απλά αξίζει να έχουμε την επικοινωνία με τους ακροατές μας. Ναι. Θέλουμε δεν είναι όλη ίση. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα και αδικία. Εμείς σταθερά τοποθετιόμαστε υπέρ της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Και να σας πω με την ευκαιρία, καλή παρατήρηση του ακροατή μας, για τους εργαζόμενους, τα δικαιώματά τους και για αυτά που αγωνίζονται για να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια, μόνο το ΚΚΕ τα βάζει. Οι άλλοι μιλάνε για την επιχειρηματικότητα, για την ανάπτυξη που τους βάζουν όλους, ουσιαστικά για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις προτάσεις που κάνουμε είναι και η αύξηση μισθών και συντάξεων. Έγιναν όμως, συγγνώμη, αύξηση του κατώτατου έγινε δύο φορές. Από 1η-1η-23 θα αυξήσει η κυβέρνηση τις συντάξεις. Κάνει ό,τι μπορεί, μην είμαστε τόσο άδικοι. Καλύπτουν, εγώ βάζω το ερώτημα όχι σε εσάς, αυτούς που μας ακούνε. Ναι. Καλύπτουν αυτές οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις του 10% του πληθωρισμού? Σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή ο παγωμένος μισθός εδώ και χρόνια στην κυριολεξία, με την ακρίβεια που υπάρχει αλλά και τη φορολογία, γιατί πριν των μνημονίων δεν είχαμε έμφυα, δεν είχαμε ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, στη βενζίνη. Θα σας πει κάποιος δεν όμως, είχαμε τέτοια ενοίκια. Θα σας πει κάποιος και καλοπροαίρετα, εντάξει να αυξήσουμε τους μισθούς, αλλά μία μικρή επιχείρηση η οποία είναι στα όρια της επιβίωσης και το κλείνω, μήπως αν πάει να αυξήσει τους μισθούς υποχρεωτικά θα αναγκαστεί να κλείσει, γιατί δεν βγαίνει? Άρα για αυτή την κατηγορία των μικροεπαγγελματιών θα πρέπει να βάλει ορισμένα μέτρα ανακούφισης, δηλαδή να του μειώσει δραστικά την τιμή στο ρεύμα, να του επιδοτήσει το ενίκιο. Είναι τέτοια, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να βοηθηθούν και να επιβιώσουν. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κλείνουν μέχρι και φούρνοι. Γιατί όταν αυξάνεται η ενέργεια και το αλεύρι και η ζάχαρη, εχθές το δικό μου το φούρναρι μου έλεγε, πήγα και αγόρασα ζάχαρη και έχει αυξηθεί 0,20 σέντες το κιλό. Και αυτός παίρνει κιλά. Ναι. Αυτή όμως η αύξηση δεν περνάει στην τιμή κατανάλωσης. Όχι, και να απορροφά συνήθως η επιχείρηση. Έτσι. Και μιλάμε, οι φούρνοι είναι συνήθως οικογενειακές μονάδες. Μάλιστα. Μου έλεγε το εξής, στο καλάθι του νοικοκυριού βάζουν και το ψωμί. Άρα από τις αλυσίδες. Το συσκευασμένο όμως, όχι το ψωμί. Ναι, από τις αλυσίδες λέει, άρα χάνω πελάτες. Άρα δεν θα επιβιώσω. Και έβαζε όλη του την αγωνία, γιατί δούλευε και αυτός και η γυναίκα του και το παιδί του και δεν παίρνανε ούτε ένα βασικό μισθό, εντάξει, για να κρατήσουν ανοιχτό το φούρνο. Και τέτοια βρίσκουμε πολλά. Ωραία. Για να προλάβω και το χρόνο, γιατί μας μείναν 3 λεπτά, θέλω να πάμε λιγάκι στο θέμα των υποκλοπών, γιατί ξαφνικά το Σαββατοκύριακο ξαναβγήκε το θέμα. Και αύριο νομίζω έρχεται και η Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να κάνει τις σχετικές έρευνες. Και θέλω λίγο να μου πείτε τη θέση του κομματός σας σε αυτό το θέμα. Ουσιαστικά η Επιτροπή που λειτουργήσε ήταν μια κοροϊδία και μισή. Δεν αγγίξανε και μάλιστα υπήρξε και συμβιβασμός με τα άλλα κόμματα. Οι παρακολουθήσεις ζουν και βασιλεύουν, επιβεβαιωθήκανε άλλη μια φορά και υπήρξε και σε μεγάλη εφημερίδα ένα άρθρο, μάλιστα φιλοκυβερνητική, που αυτό το επιβεβαίωνε και την κουκουλώσανε στο πιτσιφετήλιο. Μάλιστα. Και βέβαια πολύ θρασίτατα υπόθηκε ότι ναι, θα παρακολουθούσαμε ακόμα και την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Οι παρακολουθήσεις έχουν ενταθεί, δεν έχουν μειωθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το κράτος όχι μόνο καταπατάει δικαιώματα οικονομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, αλλά και ατομικών δικαιωμάτων. Ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Mm. Γι' αυτό στις 9 του Νοέμβρη θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στους δρόμους. Πρέπει να δοθεί μία απάντηση απέναντι σε αυτή τη σαπίλα, γιατί ο αγώνας και πάλι για τη μεγάλη ανατροπή είναι η μόνη λύση και ελπίδα. Και το λέω γιατί παρουσιάζουν σαν ξοφλημένες και ντεμοντέ τους λαϊκούς αγώνες. Όμως, στη Γαλλία χιλιάδες κόσμος, παντού, σε όλες τις πόλεις. Στη Γερμανία παραλύσανε τα λιμάνια. Στη Βρετανία τα τρένα. Στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία. Υπάρχει γενικός ξεσηκωμός. Ακολουθεί και η Ελλάδα στις 9 του Νοέμβρη, δεν θα λειτουργήσει τίποτε. Θα δείξουν οι εργαζόμενοι τη δύναμή τους, αλλά δεν θα μείνουν εκεί. Μάλιστα. Χωρίς τους εργαζόμενους τίποτε δεν παράγεται, κανένας πλούτος. Και έχουν δικαίωμα σε αυτό το πλούτο που παράγουν. Γιατί τα αιτήματα είναι αύξηση μισθών και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα.